Είχα σήμερα την ευκαιρία να καλωσορίσω στο Προεδρικό Μέγαρο την αντιπροσωπεία της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρία, με την οποία συζητήσαμε σχετικό υπόμνημα που είχε σταλεί τις προηγούμενες των ημερών και αφορούσε βεβαίως προβλήματα ή αν θέλετε δυσκολίες τις οποίες μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας αντιμετωπίζει. Εξέφρασα την σταθερή βούληση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, συνοδοιπόρος να παραμείνει στο έργο τους προκειμένου να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας αυτών, ανακοινώνοντας τους μάλιστα πως στις 18 του μήνα ο Πρόεδρος τους δεξιωθεί, θα προεδρεύσει συνάντηση στην παρουσία όλων των αρμόδιων υπουργών και αντιπροσωπείας της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρία. Για ποιους υπουργούς πρόκειται? Είναι υπουργός Εργασίας, είναι ο υπουργός Υγείας, ο υπουργός Παιδείας, Μεταφορών. Είναι ευρεία σύσκεψη, νομίζω αυτοί οι τέσσερις ή πέντε. Θα έχει και πρακτική ύφη η συνάντηση αυτή, θα πάρθουν αποφάσεις σε αυτή. Όλες οι συναντήσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας γίνονται ακριβώς για την ενημέρωση του και για λήψη των απαιτούμενων μέτρων. Τώρα πέντε υπουργοί μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, βεβαίως θα έχει πρακτική ύφη. Ευχαριστούμε. Μάλιστα, λοιπόν. Αυτά είναι από τον κύριο Δημητρίου. Έχει καθοριστεί λοιπόν η συνάντηση του Προέδρου στις 18 Δεκεμβρίου και έχει καθοριστεί και ο αριθμός των υπουργών που θα συμμετάσχουν σε αυτή. Να επαναλάβουμε ότι είναι ο Υπουργός Υγείας, Μεταφορών, Εργασίας, μεταξύ άλλων, και αναμένεται να δούμε τι θα βγει και από αυτή τη συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα. Νικήτα. Λοιπόν,